ονομασία, σε δύο σκέλη, πώς είναι στην ομάδα, ενώπιση και τον αγώνα με τον Άγιαξ και κατά ψέματα, ο χρόνος δεν προστεύει πλέον. Η ομάδα μέχρι στιγμής όλα τα φιλικά έδειξε ένα πολύ σοβαρό πρόσωπο. Είμαστε συγκεντρωμένοι από την αρχή της προετοιμασίας, όλες τις προπονήσεις και σε όλα τα φιλικά που έχουμε δώσει. Θεωρώ πως έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρώτο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Τους ξέρεις καλά, τους έβλεπες πέρυσι. Ποια ήταν η πρώτη σκέψη όταν έγινε η κλήρωση, είπες γιατί ρε γαμώτο αυτή ή κάτι άλλο? Σίγουρα όλοι θα προτιμούσαμε μια άλλη ομάδα, γιατί ο Άγιαξ είναι η καλύτερη ομάδα που μπορούσαμε να τύχουμε, πιο δύσκολη. Παρ' όλα αυτά το ίδιο πιστεύω σκέφτεται και ο Άγιαξ. Έτσι θεωρώ ότι έχουμε αρκετές πιθανότητες να περάσουμε στην επόμενη φάση. Θα χρειαστεί να κάνει ο ΠΑΟΚ την υπέρβαση κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή να δώσουν όλοι τον καλύτερό τους σε αυτό απέναντι σε μια ομάδα που έφτασε πολύ κοντά στο τελικό του Champions League. Όποια και ομάδα και να είχαμε τύχει στην κλήρωση, θα πρέπει να κάνουμε υπέρβαση. Γενικά πρέπει να κάνουμε υπέρβαση σε κάθε αγώνα ώστε να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Λάζαρε, η δικιά σου παρουσία σε αυτό το βασικό στάδιο προετοιμασίας, πόσο ευχαριστημένος είσαι, αν περίμενες κάτι διαφορετικό? Σίγουρα. Ας ξεκινήσω τις προπονήσεις. Προσπαθώ κάθε μέρα να δείξω στον προπονητή να τον κερδίσω. Είναι ένας καινούργιος προπονητής. Έχω μείνει, έρχοντας ο καινούργιος προπονητής, έμεινα λίγο πίσω όσον αφορά στα extreme. Μέχρι στιγμής προσπαθώ και εγώ από τις προπονήσεις, από τα φιλικά, όλο τον χρόνο που έχω πάρει, να του δείξω ότι είμαι και εγώ εδώ και ότι αξίζω να είμαι στην ομάδα. Τι σου λένε εδώ οι άνθρωποι της Φορτούνα? Εμείς είδαμε κόσμο πολύ φιλόξενο. Πραγματικά όλοι εδώ μας έχουν υποδεχθεί πολύ φιλόξενα. Κάλεσαν τον ΠΑΟΚ για μια πρόβα general, αλλά ο ΠΑΟΚ έβαλε 5 γκολ. Τι σου λένε? Περίμενα ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Είναι αποδυναμωμένοι σε σχέση με πέρυσι, από ό,τι μίλησα μαζί τους. Έχουν φύγει αρκετά παιδιά. Εντάξει, σίγουρα είδανε ότι είμαστε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Μίλησα με κολακευτικά λόγια για την ομάδα μας. Για αυτή την αγάπη που βίωσες εσύ, γιατί πρόσφερες στην ομάδα, έχεις να πεις κάτι? Ήταν πολύ ωραίο τώρα που μπήκα στον αγωνιστικό χώρο να ακούω και από τη μία πλευρά τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και από την πλευρά της Φορτούνα το όνομά μου. Δείχνουν ότι με στηρίζουν. Οπότε θέλω να τους ευχαριστήσω γι' αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό να σε στηρίζει ο κόσμος.